Σε συνάντηση των εκπαιδευτικών φορέων, προσκαλεί γονείς και μαθητές η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στο Καπετανάκιο, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και αποφάσεων για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο των σχολείων. Στο χώρο των σχολείων, Επανάσταση αποκάλεσε την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των παιδιών από τον Υπηαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, η Υπουργός Παιδείας, καθώς αλλάζει ριζικά η ουσία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο σχολείο μέσω των 166 νέων προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα γνωστικά επίπεδα. Κοινωνικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μαθηματικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, πρώτη σχολική ηλικία, τέχνες και πολιτισμούς. Είπε η κυρία Κεραμέως ότι δίνεται έμφαση στην μαθητοκεντρική προσέγγιση σε θεματικά παιδεία που παραμένουν σταθερά από τάξη σε τάξη και στην ψηφιακή διάσταση, ότι τα νέα προγράμματα σπουδών βασίζονται στην επικαιροποίηση, τον εξυγχρονισμό και την ευθυγράμμιση με τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της παιδαγωγικής, σημειώνοντας πως κάποια από αυτά τα έως τώρα προγράμματα σπουδών είναι από το 1998. Το μάθημα, είπε η κυρία Κεραμέως, θα γίνεται μέσω βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας, όπου τα παιδιά θα καλούνται να σκεφτούν κριτικά, δημιουργικά και να εστιάσουν στην ουσία και όχι στην άκρητη αποστήθεση. Ενώ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, δύο κουβέντες μόνο θα πω, είπε ότι στα μαθηματικά εισάγονται τα στοχαστικά μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες, στην ιστορία ενισχύεται η ευρωπαϊκή και παγκόσμια θεώρηση της ιστορίας, στη λογοτεχνία η ανάγνωση διδασκαλία αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου βιβλίου, στη βιολογία η προσέγγιση βιολογικών ενιών μέσω κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων, στην πληροφορική ανάπτυξη λύσεων αυθεντικών προβλημάτων με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων και η ανταπόκριση στις τεχνολογικές προκλήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Τώρα προσέξτε, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, 22 Νοεμβρίου ξεκινάει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η πιλωτική εφαρμογή στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, η οποία θα συνεχιστεί και του χρόνου. Αρχές του χρόνου θα προχωρήσει η επιμόρφωση ακόμα 35.000 εκπαιδευτικών. Η καθολική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών προβλέπεται για το 2023. Και είπε πως για το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων σπουδών ότι αξιοποιήθηκε πλήρως το έργο προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα της χρονιάς 2011 και 2012. Καλημερίζω τον πρόεδρο της ΕΛΜΗ Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Ριγάκη. Επανάσταση, η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των παιδιών από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Λύκειο, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, και ακούσατε κάποια από αυτά τα οποία έχω αναφέρει. Ποια είναι η δική σας η απάντηση θέση? Κοιτάξτε, εδώ γεράγιο δεν έχουμε προλάβει να τα εξειδικεύσουμε. Ήρθαν ξαφνικά, όπως είδατε, μια ανοιχτή όλες αυτές οι τεράστιες αλλαγές, χωρίς πάλι τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα αυτά τα οποία ήρθαν. Περιμένουμε, τέλος πάντων. Δεν είμαστε αιρετικοί να τα απορρίψουμε τη γενέση τους. Έτσι, περιμένουμε να τα εξειδικεύσουμε, να τα δούμε και να δούμε και τους τρόπους εφαρμογής τους για να δούμε τι μπορούμε να πούμε μετά γύρω από αυτά, τι μπορούμε να κρατήσουμε, τι πρέπει να αφήσουμε, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Από τη στιγμή, από την άλλη, δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση η οποία πια δεν ξέρω αν μπορεί να εξειδικευτεί με βάση λογική να μπορεί να. Να μπορεί να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτά. Αυτή τη στιγμή στη διεύθυνση, για να καταλάβετε, είχαμε 140 κενά και καλύψανε τα 57. Δηλαδή, μια κατάσταση η οποία πλέον δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα λεφτά, ας πούμε. Έτσι. Τώρα, πώς βρίσκουν όλα αυτά να κάνουν όλα αυτά τα προγράμματα, όλες αυτές τις αλλαγές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται και ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. Έτσι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλήθεια, έτσι, τώρα το λέτε. Στην άλλη, δεν υπάρχουν λεφτά για να φέρουν καθηγητές και τα λεφτά έχουν τελειώσει. Καταλαβαίνετε τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πού πάμε να χτίσουμε πάλι και πάνω σε τι βάσεις πάμε να χτίσουμε. Έτσι. Αλήθεια, αυτό το λέτε. Είναι η πρώτη εικόνα. Έχουμε 140 κενά δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αναφέρεστε. Αυτή μέσα Νοέμβρη και καλύψαν τα 57, κυρία Δουγκεράκη. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, εγώ. Αυτό σας είπαν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι, το λένε πλέον καθαρά, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Κόψτε, δεν βλέπετε τι γίνεται με τις δείξεις τμήματων. Στην Ελλάδα χιλιάδες θυμάται έχουν δείξει 27, 28 ή 30 παιδιά, ένα πάνω στον άλλο είναι, κυρία Δουγκεράκη, μέσα τμήματα. Αυτή είναι η αλλαγή στην παιδεία που αγγελίζονται και αυτές είναι οι τεράστιες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους.
Έτσι, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο ουσιαστικά, η βιτρίνα όλα και λόγια μεγάλα και παχιά, αλλά στην πράξη τίποτα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ελάτε να δείτε μέσα στη σχολεία της πόλης του Ηρακλείου πόσα παιδιά είναι μέσα σε μια τάξη. Ελάτε. Εγώ στο δεύτερο λύκειο που είμαι εγώ, έχουμε όλη τη Δευτέρα Λυκείου και τρίτη, δύο περισσότερα παιδιά, 27 και 28 τμήματα. Ελάτε να τα δείτε. Έτσι. Αυτά συζητάμε. Τώρα, πού τη στιγμή και τις μέρες του COVID, που όταν μιλάμε για 10.000 κρούσματα, πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά κανείς δεν μιλάει για το χάος σχολείων. Βγαίνει η κυρία Κεραμέως και λέει ότι έχουν κλείσει 8 τμήματα. Σωστά. Από τα 30.000, αυτό δεν είπε. Από τα 80.000. Τα μισά παιδιά πρέπει να νοσήσουν για να κλείσουν τα τμήματα. Έτσι, τα δύο κρούσματα που είχαμε πέρυσι έχουν γίνει το 50-1% φέτος. Αυτά έγιναν, αυτά έχουν κάνει. Συγγνώμη, τα 27 δηλαδή τα τμήματα, για να κλείσει το τμήμα πρέπει να αρρωστήσουν τα 14 παιδιά να νοσήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Γιατί δούλεμα, γιατί κοροϊδία μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Και έχουν το θράσος να λένε ότι έχουν κλείσει μόνο 8 τμήματα. Φυσικά, να φτάσουν σε ένα σημείο να μιλάμε για μαζικά κλεισίματα τμήματων, θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θα νοσεί όλη η Ελλάδα από COVID. Αυτό θα εκεί να φτάσουμε. Μάλιστα. Να φανταστώ ότι όλα αυτά θα είναι και εκείνα τα οποία θα συζητήσετε τη Δευτέρα, κύριε Ριγάκη. Κύριε Αλγεράκη, πρέπει οι γονείς και επιτέλους όλη η κοινωνία να ενημερωθούν για τι ακριβώς γίνεται μέσα στη σχολεία αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί ετοιμάζουν. Γιατί πέρα από τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή ακούμε και όλες αυτές τις εξειδικεύσεις και όλα αυτά τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και τα καινοτόμα προγράμματα που εισάγουν. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι ετοιμάζουν τη απόλυτη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Έτσι, τα σχολεία να φύγουν από την μέρημνα του κράτους, να πάνε σε δήμους, τα σχολεία να μπουν σε μια διαδικασία να ψάχνουν χορηγούς για να επιβιώσουν και όλα τα σχετικά. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Τα λένε πια προκάλυπτα, δεν είναι ότι είναι στο μυαλό μας. Έτσι τα βλέπουμε, τα λένε πια κανονικότατα. Το βλέπετε κι εσείς, ότι δεν έχουν καμία διάθεση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση. Έτσι, δηλαδή, τρέμουμε αυτή τη στιγμή στην ιδέα του όταν τελειώσει το ΕΣΠΑ, που τελειώνει το ΕΣΠΑ. Φέτος δεν ξέρω τι θα κάνουν του χρόνου με ένα πλήρω, μετά τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς θα μπορούσαν να καλύψουν αυτά τα τεράστια κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση από συναδέλφους. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή πόση σχολεία έχουν που τα παιδιά που δεν κάνουν μαθήματα, ουσιαστικά μαθήματα και βασικά δεν τα κάνουν στην επαρχία. Δεν κάνουν. Και με στην πόλη ακόμα, πολλά κενά. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε 140 κενά, σας λέω, και καλύψανε χθες τα 57. Δεν ξέρουμε πότε τα υπόλοιπα 100 κενά, πόσα είναι περίπου, 90 κενά, αν θα καλυφθούν πλέον. Και αν καλυφθούν, πότε θα πάνε, Γενάρη, Φλεβάρη. Γιατί συζητάμε ακριβώς τώρα, και δεν θέλουμε να κάνουμε συζήτηση, γιατί το ψηφιακό μετασχηματισμό αυτή τη στιγμή, τα προγράμματα σπουδών. Προφανώς τα προγράμματα σπουδών είναι απαρχαιωμένα. Χρόνια τώρα τα βιβλία πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να μπουν καινούργιες διαδικασίες και λογικές μάθησεις μέσα στα σχολεία και εκπαιδευτικές τακτικές. Αλλά έτσι, πώς. Είναι δυνατόν να εκπονήσουν ένα τεράστιο τέτοιο σχέδιο αλλαγών και να μην έχει κληθεί ένας καθηγητής, μια ομάδα καθηγητών αντιπροσωπευτική να συζητήσει για αυτά τα προγράμματα? Τίποτα, δεν έμαθε κανείς τίποτα. Ποιοι τα εκπονήσουν αυτά τα προγράμματα, από πού ήρθαν όλα αυτά, με ποιες επιταγές ήρθαν και με ποια λογική ήρθαν, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα σας είπα, θα τα μελετήσουμε και θα δούμε. Έτσι, τι έχουμε να πούμε κι εμείς σαν εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα. Δεν θα ρωτήσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, Γεωργιεράκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.